Συναδέλφοι και συνάδελφοι, αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα, η παρουσία μας στη σημερινή σύσκεψη σωματείων και μαζικών φορέων ήταν απαραίτητη. Γιατί το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ από την πρώτη μέρα της ίδρυσή του παλεύει, διεκδικεί, αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνδικών δουλειά μέσα στο κάτεργο τη Κόσκο, στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο αγώνα αυτό αφορά σε μεγάλο βαθμό τη διεκδίκηση για μέτρα προστασία τη ζωή μα και τη υγεία μα. Για μέτρα ασφαλεία στο λιμάνι, ώστε να μην θρυνήσουμε ξανά νεκρό συνάδελφο. Να μην κινδυνεύει κανένα μας να σακατεύεται στη δουλειά του. Αυτά τα ζητήματα μπήκαν άλλωστε στο επίκεντρο του πολυήμερου περγιακού μας αγώνα. Αγώνα που προδότησε το τραγικό εργοδοτικό έγκλημα. Και όλα αυτά τα αυτονόητα τα διεκδικούμε απέναντι σε μια λυσασμένη εργοδοσία που σπάει το ένα μετά το άλλο ρεκόρ τη κερδοφορία τη και ένα κράτο που τη στηρίζει με χέρια και πόδια. Η Κόσκο μετράει κέρδη και εμεί οι λιμενεργάτε στι πληγέ μα. Μετράμε συναδέλφου νεκρού και σακατεμένου από τα εργατικά ατυχήματα και εξωθενωμένου από τι επαγγελματικέ ασθένειε που δεν αναγνωρίζονται ακόμη. Αποδεικνύεται κάτι πολύ σημαντικό δηλαδή. Ότι οι ανάγκε των λιμενεργατών και τα κέρδη τη εργοδοσία είναι δύο πράγματα συμβίβαστα. Πάνω στο δικό μα ξεζούμισμα κοκορεύονται για του δείκτε των κερδών του, για τι πρωτικέ του πειραιά σε σχέση με τα άλλα λιμάνια. Και εμεί τι βλέπουμε από όλα αυτά. Βλέπουμε το μισθό μα να εξανεμίζεται από τι πρώτε μέρε του μήνα. Στο νίκη, στο πανάκριβο ρεύμα, στα αναγκαία είδη για τη ζωή τη οικογένειά μα. Μετράμε καθημερινά νεκρού από την πανδημία, Μετράμε κρούσματα σε συναδέλφους στο λιμάνι που αποσωπιώνται από την εργοδοσία, αλλά και στα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας. Βλέπουμε τα νοσοκομεία γονατισμένα και τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας παραλιασμένες. Εδώ στον Πειραιά, δίπλα σε ένα τεράστιο εργασιακό χώρο που είναι το λιμάνι και περιλαμβάνει χιλιάδες λεμενεργάτες προβλήτες και χιλιάδες μεταλλεργάτες στη ζώνη του περάματος, το μοναδικό κέντρο υγείας που άνοιξε πριν λίγο καιρό είναι τραγικά υποστελεχωμένο, ανίκανο να αντιμετωπίσει άμεσα ένα πιθανό εργατικό ατύχημα. Την ίδια ώρα βλέπουμε τις γειτονιές μας να μολύνονται από την επιχειρηματική δράση, με τα καζάνια που ζέγνουν βρώμα και φέρνουν κινδύνος βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλη έκταση μέσα στις κατοικημένες περιοχές του περάματος και της ραπετσόνα. Όλα αυτά μας εξοργίζουν και επειδή δεν είναι μονόδρομος να τσακιζόμαστε στο, στο χώρο δουλειά και να μολύνονται οι γειτονιέ μας, όλο το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε στους αγώνε μαζί με τους μαζικούς φορείς των γειτονιών του Πειραιά και τα άλλα σωματεία και αυτοί βρέθηκαν έμπρακτα δίπλα μας, στηρίζοντάς μας στο πολυήμερο απεργιακό αγώνα και σε κάθε μάχη που δώσαμε. Αυτή την κοινή δράση θα την δυναμώσουμε και θα την συνεχίσουμε δυναμώνοντας τη διεκδίκηση για να υλοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής μας στο λιμάνι. Για την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία με ουσιαστικέ αυξήσει και μόνη σταθερά δουλειά για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμεί και οι οικογένειέ μα. Για την αποφασιστική αναβάθμιση τη πρωτο... πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία και ειδικά στι δίπλα στο λιμάνι για την προστασία και την ανεβάθμιση στην ποιότητα ζωής στις γειτονιές που δουλεύουμε και πολλοί από εμάς μένουμε κιόλα. Για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου και να μην φτιαχτεί εργοστάσια σκουπιδιών. Χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη και καλούμε σε συντονισμό τη δράση τη πάλι μα όλου του εργαζομένου του Πειραιά, τη Αττική και συνολικά του εργάτε όλη τη χώρα. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι όταν θέλουμε μπορούμε να κερδίσουμε όταν όλοι μαζί αγωνιζόμαστε, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Η, πύρα, η, α, η, μαχητική πύρα από την απεργία στο λιμάνι, η έκφραση αλληλεγγύης, σπάει δεσμά, σπάει την τρομοκρατία. Καλούς αγώνες.